Εκείνο που ενδιαφέρει τους κοινωνικούς επιστήμονες με την ανάπτυξη του παγκόσμιου μισθού είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Η κοινωνία τελείωσε πλέον να είναι offline. Η κοινωνία είναι online. Και υπάρχει μόνο μία κοινωνία, η online κοινωνία. Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε προσαρμοστεί στην ιδέα και στην αντίληψη ότι η πραγματικότητα που μας δημιούργησε ο παγκόσμιος ιστός και η εξέλιξη στις δυνητικές πραγματικότητες, στους δυνητικούς κόσμους, για τους κοινωνικούς επιστήμονες είναι ίσως το πιο σημαντικό γεγονός μετά την ανακάλυψη του όρου κοινωνία. Διότι στην πραγματικότητα επαναεφευρίσκουμε τον όρο κοινωνία, εάν θυμάστε πολύ καλά ότι στη δεκαετία του 80 η Θάτσερ είχε θέσει το κλασικό ερώτημα «Τι είναι κοινωνία?». Και αυτό το ερώτημα οι κοινωνικοί επιστήμονες μπορούν αυτή τη στιγμή να το επαναπροσδιορίσουν, να το ξαναεξετάσουν και να το θέσουν μέσα σε έναν καινούριο κόσμο που αναδύεται καθημερινά. Πλησιάζουμε τα 2 δισεκατομμύρια χρήστες web. Λέμε ακόμα την 6 χρήστες. Και το όνειρο ενός κοινωνικού επιστήμονα είναι να έχει τους ανθρώπους 24 ώρες το 24ωρο online με απόλυτη ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις μεγάλες τράπεζες πληροφοριών και με τη δυνατότητα χρήσης του web χωρίς χέρια. Αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν δύναται πλέον να χωριστεί μεταξύ της πραγματικότητας και της δυνητικότητας ή της online ζωής. Αυτός ο κόσμος πλέον είναι ένας ενιαίος κόσμος.